Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Και εγώ ευχαριστώ και καλή αρχή να έχετε συνεχίσει. Και για την άμεση ανταπόκριση. Ξέρω ότι το πρόγραμμά σου δεν είναι εύκολο, αλλά ξέρω ότι έτσι αγαπάς ανθρώπους που κάνουν έτσι μια αρχή. Γιάννη Γαλιακάκη. Καλησπέρα. Καλή αρχή και στην εκπομπή. Ο Γιάννης μεσολάβησε βέβαια για να κλείσει ο Νίκος ο Μακλάς. Αυτό να το πούμε για να το τονίσουμε. Προηγήθηκε αγωνιστική. Είχαμε τον ντεμπούτο του Όφη. Γιάννη, δώσε το ρεπορτάζ. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν το αποτέλεσμα που επιθυμούσαν όλοι για τον Όφη στην πρεμιέρα. Το 1-1 με τον Πανετολικό αφήνει μια πικρή γεύση. Σίγουρα η εκκίνηση είναι σημαντική και από την ψυχολογική πλευρά και πόσο μάλλον με το γεγονός ότι μπαίνουμε σε μια ευρωπαϊκή εβδομάδα. Πολύ σημαντικό για τον Όφη μετά από 20 χρόνια να βρίσκεται σε μια ευρωπαϊκή και πάλι διαδρομή. Και ξεκινάει με τον Απόλλων Λεμεσού με τις διαφοροποιήσεις που μας έχει φέρει και ο κορονοϊός. Νοκάουτ παιχνίδι την ερχόμενη Πέμπτη στις 8. Νομίζω με τον καλεσμένο μας μπορούμε να δούμε και τα δύο σημεία. Η τελευταία σεζόν του Όφη στην Ευρώπη ήταν ακριβώς πριν από 20 χρόνια. Χωρίς να λογαριάζουμε το Ιντερτότο που είναι μια μεταβατική ούτως ή άλλως διοργάνωση λοιπόν, της UEFA. Για να κλείσουμε το θέμα της πρεμιέρας, Νίκο, πόσο σημαντικό είναι ένα θετικό αποτέλεσμα για μια ομάδα στην πρεμιέρα ενός πρωταθλήματος? Εντάξει, είναι, εγώ πιστεύω ότι η πρώτη αγωνιστική κρύβει παγίδες γενικά, γιατί βλέπουμε ότι οι ποδοσφαιριστές μπορεί να μην είναι έτοιμοι, υπάρχει το άγχος, βλέπουμε ότι όλα αυτά που σταμάτησε το πρωτάθλημα ξανάρχισε και ήρθαν μεταγραφές, αλλάξανε παίχτες. Νομίζω ότι είναι μια αρχή που φέρνει άγχος και σίγουρα η ψυχολογία, αν το κερδίσει το μάτς, είναι σίγουρα προς το μέρος σου. Yeah. Αλλά δεν σημαίνει και τίποτα. Οπότε το κλίμα το οποίο επικρατεί αυτή τη στιγμή στην ομάδα του Όφη εν όψει και του παιχνιδιού του Ευρωπαϊκού, ποιο είναι, ποιο πιστεύεις ότι είναι? Η άποψή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα του Όφη παίζει ένα παιχνίδι που είναι σημαντικό, αλλά δεν σημαίνει και ότι καταστραφήκαμε έτσι και δεν περάσουμε. Είναι ένα παιχνίδι χαράς που περιμέναν τόσο καιρό όλος ο κόσμος μετά από 20 χρόνια. Και νομίζω ότι οι παίχτες ξέρουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, ξέρουν τι εστί, ότι πρέπει, πώς είναι να παίζει στην Ευρώπη και όλα τα μάτια και τα φώτα είναι πάνω στραμμένα σε σένα. Και πιστεύω ότι θα δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό, είμαι σίγουρος. Ήθελα να σταθώ στο σημείο αυτό, σε αυτό που αναφέρουμε. Πόσο εύκολο είναι για τον ποδοσφαιριστή να αφήσει στην άκρη την πρεμιέρα, είτε είχε έρθει καλό αποτέλεσμα είτε αρνητικό. Στην προηγούμενη περίπτωση ήταν αρνητικό. Και να βάλει γραμμή να πάει στο επόμενο. Επειδή μιλάμε και ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και σίγουρα έχει σημασία να είναι και το πνευματικό κομμάτι η προετοιμασία στο μάξιμο. Θεωρώ από την εμπειρία μου τόσα χρόνια στα γήπεδα ότι όταν δεν κερδίζεις ένα μάτς, είσαι λίγο στεναχωρημένος και μέσα στην έδρα σου, θέλεις να περιμένεις με αγωνία το επόμενο παιχνίδι, να αποδείξεις ποιος είσαι, η ομάδα πρέπει να έρθει και να κερδίσει, να δώσει τα πάντα και θεωρώ ότι αυτό ίσως είναι και ένας παράγοντας που θα παίξει θετικό ρόλο. Αν οι χαρακτήρες αυτοί είναι δυνατοί, νομίζω ότι θα τους βοηθήσει πολύ. Προγνωστικό μπορεί να γίνει, πρόβλεψη μπορεί να υπάρξει. Πρόβλεψη δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί είναι αρχή, αλλά κακά τα ψέματα, ο Απόλλωνας είναι μια ομάδα πιο έτοιμη αυτή τη στιγμή, λόγω γιατί έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα πιο νωρίς. Είναι ομάδα που είναι πιο δεμένη, εμπειρίες τα τελευταία χρόνια έχει πολλές, αλλά δεν πάβει εμείς να είμαστε μια ομάδα που στο DNA το έχει στα δύσκολα να τα καταφέρνει και νομίζω ότι, δεν ξέρω, ελπίζω ότι θα γίνει ένα καλό παιχνίδι και τα προγνωστικά είναι λίγο υπέρ του Απόλλωνα, αλλά αυτό ίσως είναι και καλό, γιατί έχουν αποδείξουν πολλά οι παίχτες στο Όφη. Θα πρόσθετα, Νίκο, στην ερώτησή σου, ενδεχομένως ποια μπορεί να είναι τα αγωνιστικά στοιχεία κλειδιά σε τέτοια μάτς. Δηλαδή, τι μπορεί να γύρει την ζυγαριά από τη μία ή την άλλη πλευρά. Νομίζω ο χαρακτήρας των παιχτών, αυτό που πρέπει να δείξουμε στο γήπεδο, να βγάλουν δηλαδή το χαρακτήρα τους, αυτό που πρέπει, το ποδοσφαιρικό, για να δώσουν τη μάχη, να αποδείξουν σε αυτούς τους και στην ομάδα ότι μπορούν να τα καταφέρουν και να κερδίσουν και την αυτοπεποίθηση της ομάδας, του προπονητή, του κόσμου, όλων. Και είναι ένα μάτς που ο ποδοσφαιριστής για μένα διψάει να παίξει ένα τέτοιο παιχνίδι. Ωραία, αναφερθήκαμε στο ότι πρέπει να γίνει. Το θετικό στοιχείο του Όφη της ομάδας ποιο είναι? Το θετικό, η φανέλα. Η φανέλα είναι μεγάλος παράγοντας. Όλα αυτά τα χρόνια η ιστορία μιας ομάδας παίζει μεγάλο ρόλο.
το DNA όλα αυτά τα χρόνια που έχει χτίσει αυτή η ομάδα, άσχετα αν είχαμε προβλήματα, αλλά παραμένει μια μεγάλη ομάδα, παραμένει μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα και αυτό είναι που κάνει τον ποδοσφαιριστή να αισθάνεται δυνατός. Και εμείς εδώ στην Κρήτη έχουμε αποδείξει ότι βγάλαμε πολύ μεγάλες ομάδες παλιότερα και νομίζω ότι και τα παιδιά τα σημερινά με τη διοίκηση και τον προπονητή μπορούν να τα καταφέρουν. Γι' αυτό είναι τόσο ισχυρή η προσωπικότητα του Νίκου του Μαχλάη, γιατί διατηρεί αυτό το ρομαντισμό. Δεν τον έχουν όλοι το ρομαντισμό. Δεν μιλούν όλοι για φανέλα. Δεν μιλούν όλοι για αξίες. Που στο ποδόσφαιρο είναι πολύ σημαντικό. Πολλοί μιλούν για εταιρείες, για συμφέροντα, για χρήματα και για το πάμε παρακάτω. Δίνω μεγάλη βάση. Και εδώ αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Δίνω μεγάλη βάση στους ανθρώπους που πλαισιώνουν την ομάδα, που έχουν αυτές τις παραστάσεις και νομίζω ότι με τον τρόπο τους θα το περάσουν. Ο Νίκος Μαχλάς, πριν τις μεταγραφές στις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες που αγωνίστηκε, είχε 7 συμμετοχές με τον Όφη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, 2 τέρματα. Τα σημαντικότερα το 1993-94 σεζόν με Σλάβια Πράγας και Ατλέτικο. Αυτή τη μεγαλειώδη πρόκριση που νομίζω έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα, όπως και άλλες στιγμές που ζήσατε με τον Όφη. Αλλά αν δούμε και βίντεο από εκείνο το παιχνίδι, το γκίντικουλε ήταν κατάμεστο, γεμάτο. Ο παλμός ήταν τρομερός. Τώρα αυτό δεν θα το έχουμε. Πόσο πολύ επηρεάζει το γεγονός ότι είμαστε σε μια φάση... Γιάννη, τι πλάνο βλέπουμε από πίσω? Πίσω είναι από το παιχνίδι με την Ατλέτικο. Ωραία, τέλεια. Και εδώ είναι ακριβώς η φάση του 1-0. Με σκόρε Μαρινάκης, ποιοι είναι? Με σκόρε τον Νίκο Μαχλά. Είναι και Μαχλάς, βέβαια. Το γκολ που έδωσε το σύνθημα για την ολική ανατροπή και την πρόκριση. Πώς νιώθει ένας ποδοσφαιριστής όταν πετύχει ένα τέτοιο γκολ? Είναι υπέροχο και ειδικά όταν ήμουν σε αυτή την ηλικία, μικρός. Θυμάμαι 18 ήμουν, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και όταν πετυχαίνεις ένα τέτοιο όμορφο γκολ απέναντι σε τόσο μεγάλη ομάδα και με τον κόσμο να χαίρεται ιδιαίτερα, νιώθεις και παίρνεις αυτοπεποίθηση και νιώθεις πάρα πολύ όμορφα ότι έχεις κάνει κάτι πολύ σημαντικό. Η Ατλέτικο εκείνα τα χρόνια ήταν από τα μεγαθύρια, όπως και τώρα βέβαια, που έχει, γιατί έκανε μια κάμψη στην πορεία της στην Ισπανία. Ήταν μια ομάδα που για τον Όφη ήταν ένα τεράστιο επίτευγμα να την αφήσει εκτός συνέχεια σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ακριβώς. Θα δίνεις κάτι για να σου. Θα ήθελες κάτι για να δώσεις αυτό τον γκολ? Αν ήθελα κάτι για να δώσω αυτό τον γκολ, ναι. Όχι βέβαια. Νομίζω ότι αυτά δεν αλλάζουν. Δυστυχώς με τα σημερινά δεδομένα δεν θα δούμε αυτές τις εικόνες από τις εξέδρες. Όπως η κατάσταση είναι όλα ψύχρεμη, τα παιχνίδια. Ηρεμία. Είμαστε και τυχεροί στην κλήρωση. Ότι ναι. Είμαστε στην έδρα μας. Διότι είναι νοκάουτ τα παιχνίδια και Όφη θα πρέπει να σημειώσει ότι αν περάσει τον Απόλλωνα, είτε με Χάμαρμπι είτε Λεχ Πόζναν, που είναι οι αντίπαλοι με του οποίου ζευγαρώνει, πάλι θα είναι εντός έδρας το παιχνίδι. Είμαστε τυχεροί ή άτυχοι που στο γεντίκουλε δεν θα υπάρχει κόσμο? Σίγουρα είμαστε άτυχοι, γιατί ένα γήπεδο σαν το γεντίκουλε με τον κόσμο από πάνω και με την δύναμη που δίνει στους παίχτες είναι άλλο πράγμα. Γιατί αυτό το γήπεδο έχει μια δυναμική. Θεωρώ όμως ότι ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να τα περιμένει όλα. Πρέπει να αισθάνεται ότι και χωρίς κόσμο πρέπει να αποδώσει αυτό που πρέπει να αποδώσει. Εύχομαι οι ποδοσφαιριστές να δώσουν τον καλύτερο σε αυτό και να δούμε την ομάδα να κερδίζει. Γιάννη. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό και οι παίκτες νομίζω ήδη βλέπουν τα δεδομένα. Όλα τα παιχνίδια γίνονται σε αυτό το πλαίσιο, χωρίς κόσμο, με κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες και αναγκαστικά μπαίνουν σε αυτό το δρόμο για να δώσουν το μάτς αυτό. Σίγουρα είναι μεγάλη δίψα, όπως είπε πριν ο Νίκος, και νομίζω ότι αυτό ίσως θα παίξει σημαντικό ρόλο. Για τον Απόλλωνα θες να μας κάνει ένα σχόλιο. Είπες νωρίτερα ότι είναι μια ομάδα που έχει και ευρωπαϊκή εμπειρία τα τελευταία χρόνια. Έχει συνέπεια στο Europa League. Τον Απόλλωνα το γνωρίζω λόγω της συμμετοχής μου για 2 χρόνια στο πρωτάθλημα της Κύπρου και εγώ ήμουν παίκτης του ΑΠΟΕΛ. Γνωρίζω τη δυναμική που έχει αυτή η ομάδα. Έχει κόσμο. Και αυτή είναι η ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει στο πρωτάθλημα. Τα τελευταία χρόνια κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις και ειδικά στο Europa League είναι σχεδόν κάθε χρόνο μέσα. Και δείχνει ότι είναι μια ομάδα που έχει βάθος και είναι καλή σαν ομάδα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Φέτος τα πράγματα είναι ιδιαίτερα. Νομίζω εσείς η γενιά δικιά σας δεν έχει ζήσει τέτοια προετοιμασία. Δηλαδή ο Όφη να κάνει προετοιμασία με τόσο λίγα φιλικά, να μην έχει δυνατότητα να μονταριστεί. Αυτό θεωρείς ότι θα παίξει σημασία και στο παιχνίδι αυτό και στη συνέχεια? Όλα παίζουν σημασία και όλα μπορεί να μην παίξουν και τίποτα. Θεωρώ ότι σημασία έχει τι πιστεύει ο κάθε ένας ποδοσφαιριστής και τι θα πάρει από τον προπονητή που θα του περάσει. Δεν πρέπει να στέκεται σε ένα μάτς που έφυγε ή σε κάποιους παίχτες που δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή πρέπει να βγάλεις άλλα πράγματα
Γιατί είναι ένα παιχνίδι. Δεν είναι ένα ολόκληρο πρωτάθλημα που λες σήμερα Όφη, ας πούμε, δεν ήταν καλός με τον Πανετολικό ή στο επόμενο μάτσα, αλλά στη συνέχεια θα δούμε ένα άλλο πρόσωπο με τους καινούριους παίχτες, με αυτά που θέλει να περάσει ο προπονητής, με αυτό που είπες και εσύ ότι σιγά σιγά με τις προπονήσεις και με τα παιχνίδια ομάδα θα γίνεται καλύτερη. Αλλά είπα ότι αυτό το μάτς είναι ένα και εκεί πρέπει να δώσουν τα πάντα. Ποια είναι η επιτυχημένη συνταγή μιας επιτυχίας? Πέρυσι χρονιά χαρακτηρίστηκε επιτυχημένη για τον Όφη από τη στιγμή που βγήκε στην Ευρώπη. Έχει ακολουθήσει αυτή τη συνταγή επιτυχίας Όφη και την φετινή σεζόν? Είναι κάτι το οποίο πιστεύεις ότι δεν έπρεπε να γίνει, έπρεπε να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή? Θεωρώ ότι πέρυσι αυτό που έκανε Όφη το έχουν κάνει λίγες ομάδες. Θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο που κατά διαστήματα έπαιξε ήταν πάρα πολύ ψηλό και όταν οι παίχτες ήταν αυτοί μέσα χωρίς να έχουμε τραυματισμούς, έβλεπες μια ομάδα που τυχερόσουνα. Το κακό ήταν ότι η ποιότητα είχε λίγο αναλαμπές, δηλαδή κάποια γρανάζια της μηχανής όταν έλειπαν δεν δούλευε όσο θα έπρεπε για να έχουμε διάρκεια. Όμως και με αυτή την κατάσταση έτσι όπως επικρατούσε έπαιξε εκπληκτικά και βγήκε δίκαια στην Ευρώπη και όλοι χαιρόμαστε, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ακολουθούν μια σειρά που μου αρέσει, δηλαδή σκέφτονται πρώτα το ποδόσφαιρο που θέλουν να αναπτύξουν για τα επόμενα χρόνια. Τώρα, αν τύχει και βγει η ομάδα στην Ευρώπη, είναι καλό. Υπάρχει ένα σχέδιο, ένας προγραμματισμός. Υπάρχουν άνθρωποι σε θέσεις κλειδιά. Αυτό μας λέει ο Νίκος Μαχλάτς αυτή τη στιγμή. Δεν εκμεταλλευτήκαμε όμως την επιτυχία του 2004 σε καμία περίπτωση και θέλω να μου πείτε πόσα χρόνια πίσω είμαστε. Σαν ελληνικό ποδόσφαιρο, συγγνώμη. Σαν ελληνικό ποδόσφαιρο, βέβαια. Πόσα χρόνια πίσω είμαστε από άλλες προηγμένες χώρες ποδοσφαιρικά? Δεν νομίζω ότι. Είναι πάντα δεδομένο ότι όταν κάνει μια εθνική ομάδα επιτυχία σημαίνει ότι και το ελληνικό ποδόσφαιρο θα είναι επιτυχημένο. Θεωρώ ότι εκείνη η φουρνιά των ποδοσφαιριστών ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν η φουρνιά δικιά μου ουσιαστικά. Από εκεί και μετά όμως όλα αυτά που έπρεπε να αλλάξουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο από τα γήπεδα, από τον τρόπο σκέψης, από τους προέδρους τους ίδιους, από την Ομοσπονδία, αυτά τα πράγματα δεν έγιναν. Ώστε να κάνουμε ένα πρωτάθλημα, δεν μπορούμε να βλέπουμε τώρα να βγάζουμε του χρόνου, να βγάζουμε μόνο δύο ομάδες και σωστή. Να έχουμε πρόβλημα με τις ομάδες να βγουν στην Ευρώπη. Θα είναι λίγες, θα παίζουν προκριματικά από το καλοκαίρι. Τελείως διαφορετικά πράγματα. Θεωρώ λοιπόν ότι ήρθαν τα χρόνια και καταλάβανε πλέον σιγά σιγά ότι και το προϊόν αυτό, αν δεν το εξελίξουν οι ίδιοι που είναι στα τιμόνι των ομάδων, οι ίδιοι δηλαδή οι πρόεδροι που επικρατούν, νομίζω ότι δεν θα έχουμε συνέχεια. Ακριβώς, Γιάννη. Πριν επανέλθω στον Όφη, μια και πήγαμε εκεί τη συζήτηση, ήθελα να ρωτήσω για την εθνική ομάδα. Ο Φανσίπ, ένας άνθρωπος που γνωρίζεις πολύ καλά και η σχέση μεταξύ σας είναι, θα λέγα, αμοιβές εκτίμησης, προσπαθεί να φέρει ένα διαφορετικό αέρα, ένα διαφορετικό μοντέλο. Γιατί είχαμε συνηθίσει την εθνική να πηγαίνει σε ένα άλλο μοτίβο παιχνιδιού. Πιστεύεις ότι αυτό σε εμάς θα μπορεί να αποφέρει καρπούς? Ναι. Όταν λέω σε εμάς, ενώ σε ποδόσφαιρο. Ναι, γιατί να μην αποφέρει. Εδώ, αν δεν το κάνεις, έχεις φύγει. Η άποψή μου είναι ότι έχεις φύγει και δεν έχεις συνέχεια. Πρώτη φορά βλέπω και βλέπουμε όλοι η εθνική ομάδα να αυτή να παίρνει την μπάλα, αυτή να προσπαθεί να κάνει το παιχνίδι της, αυτή να προσπαθεί να σε κερδίσει. Όλα τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν η ομάδα που περιμέναμε από τον αντίπαλο και εμείς είμαστε σε μία φάση, σε μία αντεπίθεση να πετύχουμε κάποιο γκολ και να κρατάμε συμπαγή στην άμυνα, το κέντρο, ώστε να μην δεχτούμε εύκολα γκολ. Τώρα αλλάξαν τα πράγματα, βλέπουμε το ποδόσφαιρο εξελίσσεται, ήρθε ένας προπονητής με νοοτροπία Ολλανδίας που καταλαβαίνετε το ολλανδικό ποδόσφαιρο είναι καθαρά κατοχή και επίθεση και άμυνα στο ίδιο balance. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξει τη στήλη η εθνική ομάδα και το έκανε πάρα πολύ γρήγορα ό,τι έκανε ο Όφη πέρυσι. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο και χαίρομαι ιδιαίτερα. Και η εθνική πρέπει να πούμε ότι και στο στελεχειακό δυναμικό, ο Κώστας Κωνσταντινίδης, που επίσης γνωρίζει πάρα πολύ καλά, είναι επιτελικό μέλος στην εθνική ομάδα και γίνεται προσπάθεια με παίκτες που δεν είναι ευρέως γνωστοί, παιδιά που αγωνίζονται στην Ολλανδία, στην Αγγλία, ώστε να μπουν στο group και μέσα από την ομάδα να εξελιχθούν και αυτοί. Υπάρχει ένα ιδιότυπο scouting, αν μπορώ να το πω έτσι. Εντάξει, ο Φανσίπ
αυτό που κάνει θεωρώ ότι είναι σωστό. Δεν κοιτάζει ποιος εκείνη τη στιγμή είναι στα ξένα πρωταθλήματα ή στα ελληνικά και ότι είναι ένας νέος που θέλει και διψάει. Συνήθως απέκλεισε κυρίως τους έμπειρους που ήδη έχουν κερδίσει πάρα πολλά. Πολλή συζήτηση γίνεται, ας πούμε, για Μανολά Παπασταθόπουλο. Εντάξει, δεν καλούνται στις τελευταίες. Είναι τρομεροί παίκτες, έτσι. Αλλά θεωρώ ότι ο προπονητής πιστεύει ότι κάποιοι άλλοι μπορούν να δώσουν περισσότερα. Να επανέλθω λίγο στον Όφη. Έτσι, για και να κλείσουμε, έχουμε 1,5 λεπτό. Για το έμψυχο δυναμικό, ποιους παίκτες ξεχωρίζεις? Η ποιότητα του Όφη φαίνεται αμέσως. Νομίζω ότι αν πάρουμε. Αν πούμε για τη φετινή χρονιά, είδαμε ότι με τις δύο αλλαγές, το δεύτερο ημίχρονο με Γιάδο, με Νέιρα, άλλαξε το balance του match. Αμέσως σοφαρίσαμε, έβλεπες μια ομάδα ότι λες ότι μπορεί και να το κερδίσει, κάτι θα κάνει. Θεωρώ ότι αυτοί οι δύο, συν του Φιγκιρέδο που δεν ήταν σε καλή κατάσταση στο match της πρεμιέρας, ο Γιαννούλης που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ καλός θεματοφύλακας. Έχουμε πολλούς παίχτες όπως λείπει και ο Τσιλιανίδης που είναι τραυματίας, τα καινούργια παιδιά που ήρθαν. Θεωρώ όμως ότι αυτοί οι δύο ή τρεις παίχτες που είπα πριν είναι μεγάλη ποιότητα. Για τη Super League. Ολοκλήρωσε. Για τη Super League, η φετινή κούρσα, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ή βλέπεις τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί? Γιατί έφερες τον Παναθηναϊκό απ' έξω? Τον λέω, βλέπεις να προσπαθεί. Φαίνεται ότι πάλι Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ. Και από πίσω ο Παναθηναϊκός. Φαίνεται κλασικά και νομίζω ότι εκεί θα κολλήσει και όχι. Μακάρι. Υπάρχει ζωή μετά το ποδόσφαιρο? Είναι πιο γλυκιά, πάντα, πιο όμορφη, πιο ξεχωριστή από το πριν? Σε όλα τα στάδια της ζωής. Φυστά. Πρέπει να βρίσκεις πράγματα να κάνεις, να σ' αρέσουν. Και νομίζω ότι είναι έτσι η ζωή μας που πρέπει από μόνος σου να βρίσκεις πράγματα να περνάς όμορφα και να είναι δημιουργικά. Μία έρημη φωνή, πόσο όμορφη συζήτηση μπορείς να κάνεις με τον Νίκο τον Μαχλά, και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να αξιοποιηθούν. Αυτή η ηρεμία νομίζω και στο ποδόσφαιρο έχει σημασία. Δηλαδή η καριέρα του Νίκο Μαχλά χαρακτηρίστηκε από αυτή την ηρεμία. Βέβαια. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και για εγώ σήμερα. Ευχαριστώ και εύχομαι η εκπομπή να έχει και εύχομαι τους επόμενους μήνες να τα ξαναπούμε. Γιατί όχι. Ναι. Γιάννη Γαλλιακάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.